θα προσπαθήσουμε να δώσουμε κάποια στοιχεία και τον σφιγμό της συγκεκριμένης εκδήλωσης ήδη νωρίτερα εμείς, αφού έχουμε καλεσμένο τον κύριο Μανώλη Δερμιτζάκη, ο οποίος είναι νευρολόγος, επιστημονικός σύμβουλος Συλλόγου Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος. Κύριε Δερμιτζάκη, καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Καλό μεσημέρι. Γεια σας κύριε Σκούρα, γεια σας κύριε Κουμαντάκη, καλό μεσημέρι στους θεατές σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να σας πω την αλήθεια, συζητάτε τώρα με δύο ανθρώπους που και οι δύο πάσχουν από ημικρανίες. Ο καθένας από τη δική του την πλευρά το βιώνει διαφορετικά και νομίζω ότι για όλους όσους τους αφορά τώρα η συγκεκριμένη πάθηση, είναι ό,τι καλύτερο μπορούν να χαρίσουν στον εαυτό τους αυτό το Σάββατο για αυτή την μια μισή ώρα να παρευρεθούν στην εκδήλωση και να μας πείτε κι εσείς τι ακριβώς θα συζητηθεί εκεί για να έχουμε μια αίσθηση πριν φτάσουμε εκεί. Πολύ ωραία. Κυρία Σκούρα, τα λέτε πάρα πολύ ωραία. Καταλαβαίνετε. Ο άνθρωπος που πονάει το νιώθει αυτό. Πονάει, καταλαβαίνει ακριβώς τι γίνεται. Το λέτε σωστά ότι είναι μια πάθηση. Καταρχάς, είναι συχνό. Έτσι, αυτό που λέτε και οι δύο υποφέρετε από αυτή την νόσο, από αυτή την πάθηση. Είναι συχνή. Mm. Είναι ένα στους 7 το έχει αυτό. Είτε το γνωρίζει είτε δεν το γνωρίζει. Έχει αυτή την πάθηση, την ημικρανία. Υπάρχουν και άλλες κεφαλαλγίες βέβαια. Η κεφαλαλγία είναι μια καθολική εμπειρία, έτσι όλοι το, λίγο πολύ το έχουμε ζήσει, αλλά πλέον η ημικρανία τη θεωρούν μια πάθηση. Και όντως είναι έτσι όπως το λέτε, είναι συχνό, αφορά βέβαια λίγο περισσότερο τις γυναίκες, είναι τρεις φορές πιο συχνά στις γυναίκες και οφείλεται σε πάρα πολλούς παράγοντες, έτσι ως πάθηση είναι πολύ παραγωγική, έχει να κάνει δηλαδή και με τις ορμόνες και με τα γονίδια, αλλά και με επίκτητους παράγοντες. Οπότε θα έχουμε αρκετά να πούμε το Σάββατο. Έχω τη χαρά και την τιμή να είμαι σύμβουλος του Συλλόγου Ασθενών. Ο Σύλλογος Ασθενών είναι μια πενταετία υπέρχει περίπου τώρα, ένας πάρα πολύ δραστήριος σύλλογος. Οι θεατές σας μπορούν πολύ πολύ εύκολα να τον βρουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Σύλλογος Ασθενών με Κεφαλαλγία και Ημικρανία Ελλάδος. Και στο Ηράκλειο λοιπόν αυτό το Σάββατο 18 Ιουνίου, όπως πολύ ωραία και πολύ σωστά είπατε, θα βρισκόμαστε στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης μετά τις 8. Θα βρίσκονται εκεί διάφοροι ομιλητές, γιατροί, και από, επειδή είναι συνδιοργάνωση με το Δήμο Ηρακλείου, θα βρίσκεται και η Αντιδήμαρχος, κύριε Πλεύρη. Θα βρίσκονται ουσιαστικά γιατροί και θα μιλήσουμε, αλλά δεν θα μιλήσουμε μόνο εμείς. Το ζητούμενο είναι να μιλήσουν και οι ίδιοι ασθενείς. Δηλαδή, οτιδήποτε υπάρχει σε σχέση με ερωτήσεις, τα διάφορα που ακούγονται, έτσι, σε σχέση με το μάτι, με την ημικρανία, με τον πονοκέφαλο, που μπορεί, πιστέψτε με. Εύχομαι να μην το γνωρίζετε, αλλά πολλές φορές είναι πάρα πολύ ανθεκτική αυτή η πονοκέφαλη και πάρα πολύ δύσκολη στο χειρισμό τους. Η δικιά μου ομιλία π.χ. θα είναι για αυτούς τους δύσκολους ασθενείς, που πολύ δύσκολα δηλαδή μπορούν να ελέγξουν τις κρίσεις τους. Που κλείνονται στο σπίτι πολλές φορές, που αποκόπτονται από το κοινωνικό τους περίγυρο, από την εργασία τους πολλές φορές, που τους αλλάζει όλη την καθημερινότητα. Που μειώνεται, ταπεινώνεται να το πω έτσι, όλη η ποιότητα ζωής τους. Αυτό είναι στην δεν μπορούμε να απολαύσουμε τις βασικές χαρές της ζωής, έτσι, σημαντικές στιγμές ευτυχίας. Δεν μπορούμε να τις απολαύσουμε όταν ξέρουμε ότι ή θα μας έρθει ή έρχεται ο πονοκέφαλος, έρθει η μικρανία βασικά, το νιώθεις, ή όταν γενικά υποφέρεις επί μέρες. Να ρωτήσω κάτι, να ξεκινήσουμε λίγο από τα βασικά, κύριε Δερμιτζάκη. Διαχωρισμός πονοκεφάλου και ημικρανίας, ποιος είναι και αν υπάρχει, που υπάρχει, έτσι, το γνωρίζουμε, άλλο ημικρανία, άλλο πονοκέφαλος. Πάμε λίγο να δώσουμε κάποιες απαντήσεις στο κοινό, οι περισσότερες βέβαια το Σάββατο, έτσι. Mm-hmm. Διαχωρισμός ουσιαστικά πονοκέφαλος ή επιστημονικά κεφαλαλγία είναι ένας πιο γενικός όρος. Είναι οποιοσδήποτε ουσιαστικά πόνος στο κεφάλι ή στο πρόσωπο, η προσωπαλγία, ας το πούμε έτσι. Οι μικρανίες μαζί με τις κεφαλαλγίες τάσεως αποτελούν τους κυρίους πονοκεφάλους, τις κύριες κεφαλαλγίες. Είναι λεγόμενες πρωτοπαθείς κεφαλαλγίες, δηλαδή είναι πονοκέφαλοι που δεν μπορούν να αποδοθούν κάπου αλλού. Έτσι, π.χ. σε μια λίμωξη, σε μια αιμορρίτιδα, σε μηνυγκίτιδα, έτσι, σε πιο σπάνιες περιπτώσεις. Τις θεωρούμε πρωτοπαθείς κεφαλαλγίες, την ημικρανία, την κεφαλαλγία τάσεως και την αθρηστική κεφαλαλγία, μια άλλη πολύ βασανιστική κεφαλαλγία. Και αυτός είναι ουσιαστικά και ο διαχωρισμός. Δηλαδή, ο όρος κεφαλαλγία, πονοκέφαλος είναι πιο γενικός. Περιλαμβάνει τα πάντα. Η ημικρανία είναι μια ειδική κατηγορία πονοκεφάλου. Ερωτήσεις. Θα δεχτείτε πολλές ερωτήσεις από μέρους μας, γιατί ξέρουμε ότι το έχουν ανάγκη οι τηλεθεατές αυτή τη στιγμή. Πραγματικά. Και έχεις δίκιο, γιατί και ήθελα να ποντάρω στους τηλεθεατές που ενδεχομένως, κύριε Δερμιτζάκη, αυτή τη στιγμή μας παρακολουθούν και είναι πολλοί οι οποίοι αξιοποιούν μάλλον τον όρο της ημικρανίας, ενώ στην ουσία μπορεί να μην έχουν ημικρανία. Και το ανάποδο, υπάρχουν άνθρωποι που πάσχουν από ημικρανία, δεν το γνωρίζουν και λένε απλά πως έχουν πονοκέφαλο. Είναι εύκολο να μας δώσετε κάποια συμπτώματα
που αυτή τη στιγμή κάποιος που τα ακούει θα αντιληφθεί ότι κάτι μάλλον δεν πάει καλά, άρα πρέπει να πάω σε έναν νευρολόγο, για να υπάρχει και μια εμπεριστατωμένη άποψη γύρω από το θέμα και να μην λέμε εμείς από το δικό μας το μυαλό ότι έχω ημικρανία ή έχω πονοκέφαλο αντίστοιχα. Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά. Η διάγνωση ουσιαστικά της ημικρανίας έχει κάποια χαρακτηριστικά, κάποια κλινικά χαρακτηριστικά. Όπως σας είπα, είναι πιο συχνή στις γυναίκες, τρεις φορές πιο συχνή. Έχει να κάνει με την αμενορρίση, με την περίοδο. Τα χαρακτηριστικά είναι πόνος, δυνατός πόνος στο μισό κεφάλι, αλλά αυτό, κοιτάξτε, δεν είναι υποχρεωτικό. Ναι. Δηλαδή, μπορεί κανείς να πονάει και σε όλο το κεφάλι. Έχω πολλούς ασθενείς που πονάνε μόνο στον αυχένα. Έτσι, πολύ δυνατός πόνος και συνοδεύεται από ναυτία ή και μετούς, συνοδεύεται από φωτοφοβία, μας ενοχλεί το φως, θέλουμε να πάμε κάπου σκοτεινά και ήσυχα, άρα έχουμε και ηχοφοβία και πολλοί ασθενείς έχουν και οσμοφοβία, δηλαδή δεν μπορούν και να μυρίσουν. Συνήθως αυτοί οι ασθενείς θέλουν να ξαπλώσουν, τους είναι αδύνατο, σφίγγουν πάρα πολύ τα δόντια τους για να μπορούν να λειτουργήσουν, δεν μπορούν να λειτουργήσουν, θα πρέπει κάπου να ξαπλώσουν σε ένα σκοτεινό και ήσυχο δωμάτιο. Αν λοιπόν πληρείται αυτά τα χαρακτηριστικά που είπα, δηλαδή τα τρία χαρακτηριστικά, ότι εμποδίζει ουσιαστικά τη δραστηριότητα, συνοδεύεται από ναυτία και συνοδεύεται από ήχο ή φωτοφοβία, έχετε πάνω 55% πιθανότητα να έχετε μικρανία. Αυτή την ειδική δηλαδή κατηγορία του πονοκεφάλου. Συνήθως βέβαια υπάρχει και συγγενικό πρόσωπο, συνήθως είναι η μητέρα. Mm. Που έχει μικρανίες, δηλαδή υπάρχει και οικογενειακό ιστορικό και αυτό δεν είναι σπάνιο. Ή κάποια θεία, ξαδέρφες, συνήθως το γυναικείο φύλο, που γνωρίζουμε ότι έχουν δυνατές μικρανίες. Οπότε, αν έχετε έναν τέτοιο τύπο πονοκέφαλο που μάλιστα σας ταλαιπωρεί αρκετά συχνά, δηλαδή μια, δυο, τρεις φορές το μήνα, μια φορά στο δίμηνο, αλλά με έντονες κεφαλαλγίες, που ουσιαστικά δεν σας αφήνει να δραστηριοποιηθείτε εκείνες τις μέρες, είναι πάρα πολύ πιθανό να έχετε μικρανία. Πόνι στο ημισφαίριο ή και σε όλο το κεφάλι, στον αυχένα που είπατε προηγουμένως, που έπονται μια στρεσογόνου καταστάσεως, κύριε Δερμιτζάκη, μπορεί να θεωρηθεί ως ημικρανία η συγκεκριμένη περίπτωση? Βεβαίως. Και στρεσογόνου, δηλαδή έχω πιεστεί στη δουλειά συναισθηματικά με κάτι και εμφανίζω αυτού του τύπου πονοκέφαλο. Ναι. Ή ξέρετε, είναι και πολύ συχνό να λένε ότι ενώ ήμουν πολύ ζορισμένος για ένα χρονικό διάστημα, ένα μήνα, με το που χαλάρωσα. Όπως τα Σαββατοκύριακα. Είχε τα Σαββατοκύριακα, ναι. Εκεί που δεν το περίμενα, με το που χαλαρώνει η ένταση κτλ., εμφανίστηκαν πολύ δυνατοί πονοκέφαλοι που πληρούν αυτά τα κριτήρια που σας είπα πριν. Τότε ναι, βέβαια, μπορεί να είναι μικρανία. Βεβαίως. Εγώ να πω την αλήθεια μου, σκέφτομαι τώρα και είναι το δικό μου παράπονο και νομίζω ότι όλοι όσοι πάσχουμε από μικρανία κάπως ταυτιζόμαστε. Όταν, κύριε Δερμιτζάκη, πονάμε και πονάμε πολύ και προσπαθούμε να το εξωτερικεύσουμε σε έναν άνθρωπο, ενδεχομένως σε κάποιο συνεργάτη, είναι ο σύντροφός μας, είναι η οικογένειά μας, και του το λέμε, μας λέει, έλα μωρέ, τώρα πονοκέφαλος είναι, θα περάσει. Γιατί δεν μας αντιμετωπίζουν με σοβαρότητα, γιατί δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή και που βιώνουμε είναι κάτι σοβαρό. Δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε από ένα σημείο και μετά. Πραγματικά ενοχλούμαστε και δεν υπάρχει κανείς να το καταλάβει. Πώς γίνεται αυτό? Κύριε Σκούρα, αυτό είναι ένα μόνιμο παράπονο των ασθενών μας, έτσι. Και γι' αυτό ακριβώς γίνονται τέτοιου τύπου εκδηλώσεις. Καταρχάς, για να δείξουμε ότι δεν είναι μόνο ένας πονοκέφαλος, είναι μια πάθηση αυτό που έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν φταίνε σε κάτι. Έτσι. Δεν το διαλέξαμε, αλήθεια. Δεν το θέλαμε. Δεν το διαλέξανε αυτοί. Έτσι, γιατί πολλοί από αυτούς τους ασθενείς, ξέρετε, επειδή έχουν παιδιά και τα λοιπά, αισθάνονται και ενοχές. Mm. Ότι ξέρεις, δεν μπορώ να παίξω με τα παιδιά μου. Θα μου πει το παιδί μου πάλι πονάς, μαμά. Αισθάνονται, πότε αισθάνονται και ενοχές. Αυτό ακριβώς, τέτοιου τύπου εκδηλώσεις, και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν σύλλογοι ασθενών. Αυτό θέλουν να καταδείξουν, ότι είναι μια πάθηση. Δυστυχώς δεν είναι τόσο εύκολο, παίρνω ένα παυσίπονο και περνάει. Αλλιώς θα το κάνανε χωρίς να συμβουλεύουν τον γιατρό, έτσι. Δυστυχώς είναι αρκετά πιο πολύπλοκο και σε πολλούς από αυτούς τους ασθενείς είναι ανθεκτικοί και σε πολλές θεραπείες. Και δυστυχώς εκείνη τη στιγμή αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Δηλαδή δεν μπορούν σωματικά, κινητικά να λειτουργήσουν και δεν μπορούν και πνευματικά. Άρα πρέπει να αποσυρθούν. Mm. Αυτό βέβαια, ναι, φαίνεται για τους συγγενείς, είναι ενοχλητικό, είναι εκνευριστικό. Επηρεάζει όμως πάρα πολύ και τους ίδιους τους ασθενείς όλη αυτή η μη αποδοχή. Ξέρετε, πολλές φορές και από τους γιατρούς. Έτσι, πόσα περιστατικά έχουμε που απλά ο γιατρός λέει: έλα, μωρέ, πάρε ένα παυσίπονο. Και γράφουν τα παυσίπονα. Και περνάνε τα χρόνια. Και παίρνει μόνο παυσίπονα ασθενής χωρίς να αναζητά μια πιο αποτελεσματική, μια πιο σωστή θεραπεία. Ωραία, να μιλήσουμε για σωστές θεραπείες, γιατί υπάρχουν άτομα. Είμαι και εγώ ομοιοπαθής, που έλεγε και η Χριστιάνα, όπου τα μη στεροειδή, αντιφλεγμονώδη και τα παυσίπονα που είπατε προηγουμένως
πάνε βροχή, έτσι να λέμε την αλήθεια. Και εκεί που αναρωτιόμαστε και λέμε ότι πού θα πάει, θα ζούμε μια ζωή με κάτι περιστασιακό που απλά θα μας απαλύνει λίγο τον πόνο, θα μας επουλώνει λίγο τον πόνο και μετά από 2-3 ημέρες πάλι τα ίδια. Ποιο είναι το κομμάτι της θεραπείας που πρέπει να ακολουθήσουμε, δηλαδή μια συγκεκριμένη οδηγία, φαντάζομαι στο γιατρό, έτσι, σε πρώτη φάση, σε νευρολόγο, αυτός είναι που πρέπει να επιλέξουμε και αν η συχνότητα της ημικρανίας είναι αυτή που τελικά πρέπει να μας οδηγήσει στο γιατρό. Ποια είναι αυτή η συχνότητα? Μπορεί να είναι η συχνότητα, εγώ θα το πω πολύ πιο απλά. Ένας πονοκέφαλος που ενοχλεί, που επηρεάζει την ποιότητα ζωής, είτε είναι μια φορά το μήνα, είτε είναι 10 φορές. Α, αυτό πολύ σημαντικό που λέτε. Είναι εξορισμού, πρέπει να πάει στο γιατρό. Επηρεάζει την ποιότητα ζωής. Άρα δεν μπορεί να λειτουργήσει. Και ένας άνθρωπος που 1-2 μέρες το μήνα, έστω, δεν μπορεί να πάει στη δουλειά του, σαφώς και είναι πρόβλημα. Οπότε, πολύ γενικόλογα. Όταν ένας άνθρωπος αισθάνεται, όταν ένας ασθενής αισθάνεται ότι επηρεάζεται η ποιότητα ζωής του, το να προγραμματίσει π.χ. μια εκδρομή, το να πάει μια εκδρομή, το να αισθανθεί καλά με την οικογένειά του, να πάει σε ένα γλέντι, να πάει. Εκεί, αν επηρεάζεται, ουσιαστικά πρέπει να αναζητήσει μια συμβουλή ιατρική. Κυρίως οι νευρολόγοι ασχολούμαστε με τις κεφαλαργίες γενικότερα. Θα πρέπει να πάει σε έναν νευρολόγο. Και τι θεραπείες έχουμε τώρα? Δυστυχώς δεν έχουμε μία θεραπεία να πούμε ότι θα ξεριζώσουμε την ημικρανία. Δηλαδή να πούμε ότι κάναμε αυτό και ποτέ ξανά δεν θα εμφανιστεί η ημικρανία. Αλλά σαφώς υπάρχουν ειδικά τα τελευταία χρόνια αρκετές αγωγές που βελτιώνουν πάρα πολύ σε πολλούς ασθενείς και τη συχνότητα αλλά και την ένταση του πόνου. Καταρχάς έχουμε δύο κατηγορίες θεραπείας. Η πρώτη είναι επί πόνου, έτσι, δηλαδή εκείνη τη στιγμή που πονάει ο ασθενής να του δώσουμε κάτι πιο ειδικό όπως είναι οι τριπτάνες. Ειδικά φάρμακα ή να του δώσουμε ένα σπρέι π.χ. για τον εμετό, να μην κάνει τόσους εμετούς, γιατί δεν μπορεί να πάρει χάπι, πρέπει να δούμε κάτι άλλο. Οπότε είναι ένα το σημείο στο οποίο επί πόνου και επί ναυτίας και επί συμπτωμάτων δίνουμε μια θεραπεία, αλλά το πιο σημαντικό, ειδικά στους ανθρώπους που πονάνε συχνά, είναι μια προφυλακτική αγωγή. Δηλαδή μια αγωγή την οποία θα παίρνει ο ασθενής κάθε μέρα, ή τέλος πάντων θα σας πω, υπάρχουν και διάφορες άλλες επιλογές. Και στην οποία δεν είναι βέβαια παυσίπονο, η οποία όμως θα τροποποιήσει την ημικρανία. Δηλαδή θα την κάνει να μειωθεί σε συχνότητα, να μειωθεί σε ένταση και να ανταποκρίνεται καλύτερα στα φάρμακα της συμπτωματικής αγωγής. Τέτοιες θεραπείες είχαμε πολλά χρόνια, διάφορα φάρμακα που χρησιμοποιούσαμε με καλά αποτελέσματα. Απλά οι ασθενείς δεν τα γνωρίζαν ή οι γιατροί δεν τα γνωρίζαν και δεν τα δίναν. Τώρα όμως τα τελευταία χρόνια έχουμε επιπλέον φάρμακα, και αυτό θα υποθεί και στην εκδήλωση, ότι έχουν έρθει καινούργια φάρμακα, τα οποία είναι πολύ αποτελεσματικά στην προφύλαξη της ημικρανίας. Π.χ. η αλλαντική τοξίνη τύπου Α, το γνωστό σε όλους Botox, χρησιμοποιείται στην προφύλαξη της χρόνιας ημικρανίας. Μάλιστα, συντογογραφείται από το ταμείο, δηλαδή το δέχεται το ταμείο. Ή ο βελονισμός ενδεχομένως που έχουμε ακούσει πολλές φορές, σαν εναλλακτική μορφή θεραπείας. Και το βελονισμό τον επιλέγουν πολλοί. Δεν ξέρω κατά πόσο τελικά έρχεται συνεπικουρικά, βοηθητικά, γιατρέψει. Το δεύτερο που λέτε. Είναι αποδεκτό αν βοηθάει τον ασθενή μαζί με την αγωγή. Είναι αποδεκτό. Από μένα δηλαδή, βοηθάει κάποιου ασθενεί, του βοηθάει αρκετά κιόλα. Αλλά το Botox είναι φάρμακο, έτσι. Είναι δηλαδή εγχέεται στις περιοχές κεφαλής και είναι ένα φάρμακο. Τα μονοκλονικά αντισώματα, τα καινούργια φάρμακα, έχουν ένα χρόνο που κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα. Πολύ αποτελεσματικά φάρμακα, στην οποία μάλιστα ο ίδιος ασθενής κάνει μόνος του στο σπίτι μια φορά το μήνα μια έγχυση και ουσιαστικά αυτό προλαμβάνει την ημικρανία. Δηλαδή θέλω να πω, έχουμε πράγματα τα οποία πριν από 10 χρόνια δεν θα τολμούσαμε να φανταστούμε ότι θα κυκλοφορήσουν. Κύριε Δερμητζάκη, με συγχωρείτε, η συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή, παύλα θεραπεία, επιβαρύνει τον οργανισμό όπως επιβαρύνουν, ας πούμε, τα μη στεροειδή, αντιφλεγμονώδη και τα παυσίπονα, τα οποία μπορεί να παίρναμε τώρα μια ζωή ολόκληρη? Τα φάρμακα πρώτης γραμμής, αυτά που σας είπα, είναι φάρμακα, έχουν μια επιβάρυνση στον οργανισμό, αλλά σαφώς δεν τα συγκρίνω με την κατάχρηση παυσιπόνων που συνήθως κάνουν αυτοί οι ασθενείς. Δηλαδή, από το να πάρει κανείς 2 και 3 συγκεκριμένα παυσίπονα σχεδόν καθημερινά, έτσι είναι άνθρωποι που παίρνουν σχεδόν καθημερινά, και να πάρει μια τέτοιου τύπου αγωγή, δεν συγκρίνεται βέβαια, έτσι είναι σαφώς καλύτερα. Μάλιστα, το Botox είναι τοπική έγχυση, δηλαδή μόνο στα σημεία που γίνεται δεν απορροφάται από τον οργανισμό. Και τα μονοκλονικά αντισώματα, τα καινούργια φάρμακα, επειδή είμαι από το 2015 στις μελέτες, δεν έχουν δείξει τίποτα ιδιαίτερο σε παρενέργειες ως τώρα. Δηλαδή τα θεωρούμε αρκετά αποτελεσματικά και πάρα πολύ ασφαλή.
Οπότε βλέπετε έχουμε καινούργια πράγματα που είναι πραγματικά πολύ κρίμα για πάρα πολύ κόσμο να υποφέρει και να, να επιλέγει μια λάθος λύση, έτσι όπως είναι τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη σε βάθος χρόνου. Δηλαδή δεν λέμε να πονάει μια φορά το δίμηνο και να πάρει ένα χάπεδο, μιλάμε για ανθρώπους που παίρνουν σχεδόν κάθε μέρα. Ημέρα παραμέρα. Που είναι εντελώς λάθος. Που επιτρέψτε μου, σε βάθος χρόνου τοξικά επιδεινώνουν την ημιγρανία τους. Ας αφήσουμε το σηκώτη, το είπα. Έτσι, τον ίδιο το μηχανισμό του πόνου τον επιδεινώνουν με αυτά τα φάρμακα. Οπότε θα έχουμε πολλά να πούμε το Σάββατο. Γινόμαστε περισσότερο ανθεκτικοί, ενώ ο οργανισμός μας συνηθίζει σε μια φαρμακευτική αγωγή και από ένα σημείο και έπειτα δεν του κάνει και τίποτα. Αλλά έχω άλλη μια τελευταία ερώτηση, γιατί καταλαβαίνετε τώρα εδώ μόνο απορίες. Ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πως έχει μικρανίες, έχει πάει στον νευρολόγο, τον έχει επισκεφτεί και το ξέρει. Υπάρχει περίπτωση οι μικρανίες να είναι κάποια στιγμή να αλλάξουν, μάλλον υπόσταση, ο πόνος, να είναι διαφορετικός, να είναι πιο έντονος, να αλλάξει σημείο, ας πούμε, στο κεφάλι? Είναι ανησυχητικό αυτό? Να φύγει από το ένα ημισφαίριο δηλαδή και να πάει στο άλλο ή να μετατοπιστεί στο κομμάτι του αυχένα και να αλλάξει γενικότερα υπόσταση και να μας ανησυχεί αυτό και να πάμε στο γιατρό και να υπάρξει κάτι άλλο ενδεχομένως? Ακριβώς αυτό το σημείο καμπής είναι ένα σημείο που ανησυχεί αρκετούς ασθενείς, δηλαδή που έχουν μια χρόνια ημικρανία και ξαφνικά βλέπουν ότι αλλάζει είτε η συχνότητα, είτε η ένταση, είτε η εντόπιση, είτε προστίθενται και άλλα συμπτώματα. Εκεί είναι μια χρονική στιγμή που συνήθως αναζητά κάποιον γιατρό ασθενής. Ναι, μπορεί να συμβεί όμως. Στα ιατρία δηλαδή συνήθως τέτοια περιστατικά έχουμε. Εκεί αγχώνεται ο ασθενής να κάνω μια μαγνητική, μήπως έχω κάτι κακό κτλ. Όχι, δεν σημαίνει. Δεν σημαίνει αυτό. Ευτυχώς η μικρανία δεν συνδυάζεται με κάτι κακό, έτσι δεν επηρεάζει δηλαδή το προσδόκιμο ζωής, αλλά σαφώς είναι ένα σημείο αυτό που αναφέρεται που δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά, με την έννοια ότι επιδεινώνει τη μικρανία μου, ότι με ταλαιπωρεί πολύ περισσότερο πλέον, ότι δεν μπορώ να απολαύσω σχεδόν τίποτα πλέον. Είναι παντού, υπάρχει παντού, επηρεάζει τα πάντα. Ιδιαίτερα σε ωραίες στιγμές της ζωής, όπως είναι οι γάμοι βαφτίσεις που θέλεις να σε εκεί, να σε εντάξει, πάντα εκεί σε βρίσκει. Πώς γίνεται αυτό? Υποβαθμίζει την ποιότητα. Οποιοδήποτε στρες, είτε θετικό, είτε αρνητικό, η πολύ χαρά, η πολύ λύπη, ο πολύ ύπνος, ο λίγος ύπνος. Όλα. Το λίγο φαγητό, το πολύ φαγητό, τα πάντα. Ναι. Ακριβώς όπως τα λέτε. Έτσι, γιατί το γνωρίζετε. Έτσι, είναι οποιοδήποτε στρες ουσιαστικά μπορεί να πυροδοτήσει μια τέτοια κρίση. Μάλιστα. Να κάνω και μία λίγο αλόκοτη ερώτηση. Υπάρχουν άνθρωποι, κύριε Δερμιτζάκη, που δεν έχουν καθόλου πόνο κεφάλου ή καθόλου ημικρανίες? Α, να τους γνωρίσουμε. Αυτοί οι τυχεροί άνθρωποι υπάρχουν. Υπάρχουν, πού είστε κρυμμένοι, μπράβο σας. Και πολύ, πολύ ωραία το λέτε, γιατί τελευταία αρχίζουν οι μελέτες ή αρχίζει η έρευνα και εστιάζει σε αυτούς. Λέμε, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καθόλου πόνο κεφάλου? Κάτι έχουν αυτοί. Μήπως δεν έχουν ιστορικό, αυτοί. Οικογενειακό. Όχι, πολλά, δεν είναι μόνο αυτοί οι παράγοντες. Έτσι αρχίζουν δηλαδή τώρα στην Ελλάδα, ας πούμε, να φανταστείτε, τα τελευταία χρόνια ξεκινήσαμε να ψάχνουν τα γονίδια σε αυτούς τους ανθρώπους. Οπότε έχει ακόμη δρόμο, έχει πολλά ακόμη να πούμε, έτσι, για κάτι τόσο πιο συχνό. Αλλά είναι λίγοι, είναι λίγοι πραγματικά. Μάλιστα. Κύριε Δερμιτζάκη, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εμείς καλούμε τον κόσμο σε μια εξαιρετική συζήτηση, πολύ ουσιαστική, που έρχεται πλέον να βάλει μια ταφόπλακα σε όλα αυτά τα δεινά που περνούσαμε σε καθημερινή βάση με αφορμή τις ημικρανίες. Αν θέλουμε να αφήσουμε πίσω τις ημικρανίες, να προσπαθήσουμε να τις καταπολεμήσουμε πάντα σε μια συνεννόηση με τους νευρολόγους, με τους ειδικούς και πάντα πατώντας πάνω στις ιατρικές τοποθετήσεις, επιστημονικές τοποθετήσεις των ανθρώπων όπως τον κύριο Δερμιτζάκη. Θα είμαστε όλοι στις 9.30 ώρα, από τις 8 μέχρι τις 9.30. Αυτό το Σάββατο στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Θα τα πούμε από κοντά, κύριε Δερμιτζάκη. Δώρο στον εαυτό μας. Νομίζω ότι πιο πολύτιμο μπορούμε να δώσουμε στον εαυτό μας είναι αυτή η πολύτιμη συζήτηση που θα γίνει το Σάββατο στην πόλη μας. Σωστά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ανυπομονώ. Να είστε καλά. Και εμείς για τις συμβουλές σας, η αλήθεια σας ευχαριστούμε.